πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι να έχετε καλές ψυχές κοντά σας και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με την κατάλληλη σειρά. Πέρσι τέτοιο καιρό είχα ανεβάσει ένα βιντεάκι στο οποίο αναφερόμουν για την δύναμη που έχουμε μέσα μας να ξεπερνάμε όλες τις δυσκολίες. Έτσι, φέτος μου ήρθε μια άλλη έμπνευση και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Την εμπνεύστηκα από το πινκ-πονκ. Τι θέλω να πω. Πινκ-πονκ δεν μπορώ να παίξω μόνη μου ή μόνος μου. Συνεπώς, χρειαζόμαστε πάντα έναν αντίπαλο, έναν συμπαίκτη. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, σίγουρα κερδίζουμε εμπειρίες. Άλλωστε, για να μάθω να κερδίζω, πρώτα πρέπει να μάθω να χάνω. Έτσι πάει. Σίγουρα από προσωπική εμπειρία. Οπότε αγαπήστε, σεβαστείτε τους αντιπάλους συμπαίκτες της ζωής σας. Και το λέω και σε μένα αυτό φυσικά, δεν είμαι τέλεια εννοείται. Αγαπήστε τη διαφορετικότητα, σεβαστείτε την. Μετά από τόσες γυναικοκτονίες φέτος δηλώνω συγκλονισμένη. Εάν δείτε κάτι περίεργο, μιλήστε. Άντρες ή γυναίκες. Δεν έχει σημασία. Μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν δικό μου. Άσχετο με τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να είστε όλοι καλά και να εκτιμάτε την κάθε στιγμή γιατί δεν γυρίζει πίσω. Αυτά. Από την Ανίτα και το Pink Bonita Channel, φιλάκια! Πιο πολύ. Πόσο πιο πολύ, θα πέσουν ευχές. Με στολίζει η ομορφιά σου, το καυτό το φόρεμα σου. Στο παραμτάν χορεύεις μάτια μου γλυκά, με τρελαίνεις. To one another, don't give in to fear. That's all that I'm asking for Christmas time this year. I've had enough.